συναγωνίστες, συναγωνιστές, σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε την Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που μας κάλεσε και μας έδωσε τη δυνατότητα να παραβρεθούμε και να μιλήσουμε σε αυτήν την τόσο σπουδαία εκδήλωση. Ειδικά μάλιστα στις μέρες μας που σε ένα περίπου μήνα από σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια από τον Βρώμικο Πόλεμο, από την έναρξη του Βρώμικου Πολέμου, τον ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στο λαό της Γιουγκοσλαβίας το 1999, και ενώ στην ευρύτερη περιοχή μας μένονται πόλεμοι και ξεπηδούν νέες εστίες αντιπαράθεσης. Συνεχίζεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας στην Ουκρανία, με αμέτρητα θύματα και τεράστιες θυσίες και για τους δύο λαούς και με απρόβλεπτη ακόμη την κατάληξή του. Συνεχίζεται ασταμάτητα για πάνω από 4 μήνες η σφαγή γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ, με πάνω από 28.000 νεκρούς, με χιλιάδες νεκρά μικρά παιδιά, αμέτρητους τραυματίες και αγνοούμενους στα χαλάσματα των σπιτιών, των σχολείων, των νοσοκομείων και με κοντά 2 εκατομμύρια εκτοπισμένους. Στο δολοφονικό το έργο, το Ισραήλ έχει την άμεση, αμέριστη και πλήρη στήριξη των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα σταματήσουμε την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο γόνο του Παλαιστινιακού λαού μέχρι να αποκτήσει τη δική του ελεύθερη πατρίδα. Όλοι αυτοί οι πόλεμοι και τόσοι άλλοι στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη Συρία, στο Αφγανιστάν, στην Αφρική έχουν τον ίδιο παρανομαστή. Είναι τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και έχουν το ίδιο τίμημα που είναι οι ζωές και η φτώχεια των λαών, των απλών ανθρώπων, η καταστροφή χωρών, το ξεριζωμός και τα ατελείωτα καραβάνια των προσφύγων. Πηγή και αιτία των πολέμων είναι το κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους. Οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στα αντιμαχόμενα στρατόπεδα για τις σφαίρες επιρροής, τα μερίδια των αγορών, τις πρώτες ύλες, στα ενεργειακά σχέδια και τους δρόμους μεταφοράς των εμπορευμάτων, ανταγωνισμοί που δεν μπορούν να επιλυθούν πλέον με διπλωματικά και πολιτικά μέσα και έθραυστους συμβιβασμούς. Σε όλους αυτούς τους πολέμους η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δική της ιδιαίτερη συμμετοχή, είτε συνολικά ως υπερελιστική ένωση, είτε αυτοτελώς τα κράτη-μέλη της ως μέλη και της άλλης μεγάλης Υπεριστικής Ένωσης που είναι το ΝΑΤΟ. Γι' αυτόν τον λόγο η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη έχει προχωρήσει στην έκδοση μιας πολύ σημαντικής επεξεργασίας βροσούρας υπό τον τίτλο «ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, εργαλεία του κεφαλαίου κατά των λαών», με σκοπό την αποκάλυψη τόσο του χαρακτήρα των υπεριστικών ενώσεων όσο και των βαριών ευθυνών που φέρει η κυβέρνηση. Διαχρονικά οι κυβερνήσεις, τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντισμού για το ολοένα και μεγαλύτερο βάθεμα της εμπλοκής της Ελλάδας στους υπεριστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Είναι σημαντικό να αποκαλυφθούν αυτές οι πλευρές, γιατί η χώρα μας ολόκληρη μετατρέπεται σε ορμητήριο του αμερικανικού υπεριαλισμού, το αναλύσαν οι συναγωνιστές και οι σύντροφοι πριν, ενάντια σε άλλους λαούς και χώρες, και ταυτόχρονα γίνεται στόχος απαντητικών χτυπημάτων των αντίπαλων υπεριαλιστικών δυνάμεων. Οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά έχουν συνυπογράψει όλες τις αποφάσεις των συνόδων κορυφής του ΝΑΤΟ και δεν είναι τυχαίο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαρακτηρίσει επανειλημμένα τη χώρα μας γεωπολιτικό μεντεσέ και πυλώνα ασφάλειας, όπως τον ονομάζω, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο το μέγεθος της εμπλοκής. Η ανανέωση, η επέκταση και ενίσχυση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, οι συμφωνίες της Ελλάδας με τη Γαλλία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τη Σαουδική Αραβία, η ενίσχυση των σχέσεων με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο και με την Κύπρο μέσα από τα διάφορα τριμερή σχήματα είναι βασικά στοιχεία αυτής της εμπλοκής. Από αυτές τις εξελίξεις μόνο οφειλημένη είναι η αστική τάξη της χώρας μας που επιδιώκει να αναβαθμίσει τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή. Το ελληνικό κεφάλαιο επιδιώκει διακαώς να μετατραπεί η χώρα μας σε ενεργειακό hub με την κατασκευή δικτύων τροφοδοσίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ηλεκτρική ενέργεια σε κόμβο περάσματος και βάση τροφοδοσίας ολόκληρης της Ανατολικής Ευρώπης με υγροποιημένο φυσικό αέριο. Όλα αυτά ωστόσο απαιτούν την ολοένα και αυξανόμενη ξένη στρατιωτική παρουσία στη χώρα μας. Όλες αυτές οι ενεργειακές επενδύσεις συνοδεύονται από την δίχως προηγούμενο επέκταση των Αμερικανονατοικών βάσεων και υποδομών. Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σούδα, από τη Λάρισα, το Στεφανοβίκιο και το Λιτόχωρο μέχρι την Καλαμάτα και το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Για ποιον λόγο η κυβέρνηση κλιμακώνει την επικίνδυνη ελληνική εμπλοκή στην Ερυθρά Θάλασσα? Για ποιο δεν είναι μήπως για τα συμφέροντα και τα κέρδη των Ελλήνων εφοπλιστών για να περνούν ανενόχλητα τα πλοία τους από εκεί? Τι νοστο αίμα θα χυθεί σε περίπτωση παραπέρα όξυνση της πολεμικής αντιπαράθεσης? Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους η κυβέρνηση διαθέτει για ακόμη μια χρονιά τεράστια ποσά. Για το 2024 στον προϋπολογισμό της χώρας έχουν εγγραφεί 6,1 δις, δηλαδή το 3,5% των δαπανών, κατατάσσοντας την Ελλάδα στις πρώτες δύο θέσεις στο ΝΑΤΟ. Και βέβαια σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνουμε τα 8-9 δις για την αγορά του πακέτου του F-35, όπως είπαμε και πριν. Δαπάνες και εξοπλισμοί που δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας, αλλά μόνο με τους επιθετικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Στο έδαφος αυτό, συναγωνιστές και φίλοι, προωθείται η παραπέρα στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί τόσο αυτόνομα όσο και συμπληρωματικά ως προς το ΝΑΤΟ. Προωθείται η μεταξύ τους συνεργασία και η πιο αποτελεσματική κοινή τους δράση. Παίρνονται μέτρα για την προώθηση του στόχου της λεγόμενης στρατηγικής αυτονομίας του Ευρωστρατού και της ενίσχυσης του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κοινές επιχειρήσεις με τον ΝΑΤΟ, που παραμένει ο βασικός πυλώνας, όπως τονίζεται, της λεγόμενης ευρωπαϊκής ασφάλειας. Η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, η γνωστή ΠΕΣΚΟ, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη, η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και η Πολιτική Ασφάλειας, η ΚΕΠΑ, είναι μόνο μέρος αυτών των σχεδιασμών και εργαλείων που σχεδιάζονται. Μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, πολλές κυβερνήσεις χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εξαγγείλει νέα υπέρογκα εξοπλιστικά προγράμματα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση της Γερμανίας, που ανακοίνωσε πρόγραμμα 100 δισεκατομμυρίων για την κατασκευή νέων οπλικών συστημάτων. Για όλους αυτούς τους λόγους υπογραμμίζουμε ότι η συστηματική καταδίκη του εγκληματικού ρόλου του ΝΑΤΟ επιβάλλεται να συνδυάζεται και με την αποκάλυψη και καταδίκη του ρόλου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΝΑΤΟ και η υπερενιστική Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εχθροί των λαών και δεν έχουν καμία υπόσταση οι ισχυρισμοί που παρουσιάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μία δήθεν φιλελληνική δύναμη. Χέρι-χέρι με τους επικίνδυνους πολεμικούς σχεδιασμούς πάει και η ευρωατλαντική προπαγάνδα που επιχειρεί να σύρει το λαό μας πίσω από αυτές τις αποφάσεις. Για το σκοπό αυτό αξιοποιείται ένα ολόκληρο πλέγμα μηχανισμών με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπική διοίκηση και άλλα. Εντείνεται η καταστολή προκειμένου να επιβληθεί σιγή νεκροταφείο στους λαϊκούς αγώνες. Αξιοποιούν συστηματικά την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, ιδιαίτερα όμως στα πανεπιστήμια, προκειμένου να δηλητηριάσουν τις συνειδήσεις της νέας γενιάς, να τοποιούν πραγματικά τα πανεπιστήμια της χώρας. Όπως στον πόλεμο της Ουκρανίας, έτσι και στη σφαγή της Γάζας, το σύνολο των μηχανισμών του αστικού κράτους, η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα του αστικού τόξου έπεσαν με τα μούτρα πάνω στο λαό για να επιβάλλουν την υπερεστική ευρωατλαντική προπαγάνδα, να τον ευθυγραμμίσουν με τις επιδιώξεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνη και λαμπρή εξαίρεση αποτέλεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που από την πρώτη στιγμή έδειξε τις πραγματικές αιτίες της υπερεστικής επέμβασης της Ρωσίας στην Ουκρανία, και το ίδιο συνέβη και με τη δολοφονική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα. Με τις θέσεις του βοήθησε σε μεγάλο βαθμό ο λαός να κατανοήσει τις πραγματικές αιτίες που προκαλούν αυτούς τους πολέμους και να καταρριφθεί η αστική προπαγάνδα να μην κυριαρχήσει στο λαό.
Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση Ειρήνη και οι Επιτροπές Ειρήνης σε όλη τη χώρα αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τα εργατικά σωματεία και τους άλλους φορείς του λαϊκού κινήματος έχουν επίσης τη δική τους συνεισφορά στην ανάδειξη των πραγματιών αιτιών και στην έκφραση της λαϊκής αντίδρασης. Οι μαζικές κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, ενάντια στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενάντια στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού, ενάντια στη συμμετοχή της χώρας μας σε όλα αυτά, έφεραν νέες δυνάμεις στον αγώνα μας. Δείχνουν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ρεύματος λαϊκής αντίστασης που θα συσπηρώνει ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις. Οι εξελίξεις, συναγωνιστές και φίλοι, φέρνουν το αντιπολεμικό, αντιπεριστικό κίνημα της πατρίδας μας, την Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, τις Επιτροπές Ειρήνης σε όλη τη χώρα, μπροστά σε νέα και σύνθετα καθήκοντα, με στόχο τη διαμόρφωση και την οργάνωση της πάλης του λαού μας. Ιδιαίτερα όμως, στις περιοχές όπου υπάρχουν βάσεις, στρατηγία, υποδομές, είναι ανάγκη να συμβάλλουμε στην οργάνωση του αγώνα, στην κινητοποίηση ευρύτερων λαϊκών δυνάμεων για να εκφραστεί μαζικά και οργανωμένα η αντίθεση του λαού μας σε όλους αυτούς τους πολύ επικίνδυνους σχεδιασμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, συμμετέχουμε και στη δράση των Επιτροπών Αγώνα κατά των βάσεων μαζί με τα εργατικά σωματεία, τους συλλόγους των αυτοαπροσχολούμενων, των φοιτητών, τους συλλόγους γυναικών της ΟΓΕ και τους άλλους φορείς του λαϊκού κινήματος, μαζί βέβαια και με κάθε άνθρωπο καλής θέλησης. Αυτό επιδιώκουμε να δυναμώσει ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.